Πάμε λοιπόν στο 10ο θέμα. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, έγκριση και παραλαβή προμελετών, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο Άνδρου τύπου ΤΑΦ11Β». Έχετε λοιπόν όλοι την εισήγηση. Με αρκετή λεπτομέρεια είναι η εισήγηση, έχει όλα τα στοιχεία. Προχωρήσαμε λοιπόν στο σχεδιασμό του κλειστού αθλητικού κέντρου, ενός γηπέδου επίσημου, τυποποιημένου από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπου γίνονται σχεδόν όλοι οι αγώνες. Είναι ένα γήπεδο με έναν καταπληκτικό αθλητικό χώρο. Έχει εγκαταστάσεις όσες είναι απαραίτητες και ίσως ακόμα περισσότερο. Είναι ένα κόσμημα όπως πραγματικά έχει βγει τελικά στη μελέτη. Έχουμε πάρει εγκρίσεις και από το, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, από την Αρχαιολογία. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, έχουμε πάρει έγκριση και από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την καθύψος. Παρέκκληση καθύψος. Παρέκκληση καθύψος. Πήραμε έγκριση και από το Τεχνικό Συμβούλιο στη ΣΥΡΟ, προκειμένου να προχωρήσουμε πριν από λίγες μέρες. Δείξαμε το θέμα αυτό πάρα πολύ, προκειμένου να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε από το πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού, όπου πραγματικά ο Υπουργός ο κ. Βούλης ήταν σύμφωνος από την πρώτη στιγμή για αυτό το γήπεδο, προκειμένου να μπορέσει να το χρηματοδοτήσει. Ό,τι θέλετε, επειδή φαντάζομαι θα γίνουν αρκετές ερωτήσεις, είμαι εδώ να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Να σας πω ότι η πρόσκληση, η πρώτη αναφέρει, η οποία έγινε στις 28 Πέμπτου του 2024, είναι ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΟΥΔΟΕ, τομέα αθλητισμού, του Υπουργείου Αθλητισμού, με τίτλο «Κατασκευή κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο της Άνδρου τύπου ΤΑΦ11Β». Αυτό έγινε το Μάιο. Η πρόσκληση αυτή ξανά έγινε διότι προσπαθήσαμε να πάρουμε ακόμα χρήματα, γιατί να εντάξουμε και το ΦΠΑ, να μην το βάλουμε εμείς με δικά μας από το Δήμο, με δικούς μας πόρους, όπου θα γινόταν μια πολυετής δέσμευση για να συμπληρώσουμε το ποσό, το οποίο από τα 2.700 μέχρι τα 3.400 ήταν μια μεγάλη απόκληση. Όπως ήμασταν διατεθειμένοι να το βάλουμε από το Δήμο, όμως ο κύριος Βρούτσης με νέα τροποποίηση εντάσσει και το νέο ποσό αυτό στα όρια του ήταν, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το έργο του Υπουργείου Αθλητισμού. Κάτι άλλο, πείτε μου ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Απορίες σχετικά με το κλειστό, με το νέο κλειστό, τι διαθέτει, τι μπορεί να κάνει. Εδώ είμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, πολλές. Μ' αρέσει η διάθεση να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις. Φαντάζομαι να το έχετε σε όλα τα θέματα και να χαιρετήσω ότι η σημερινή συνεδρία μεταδίδεται επιτέλους στο YouTube. Εκκρεμεί να μας δώσει το βίδεο από την προηγούμενη. Θέμα υπηρεσίας. Είπατε κάτι, κύριε Πρόεδρε, σας ακούσα, συγγνώμη. Το ότι δεν έχετε πάρει ακόμα του Συμβουλίου είναι θέμα υπηρεσίας, δεν είναι δικό μου. Έχω δώσει εντολή να δοθεί. Δεν είναι δικό μου θέμα. Καταγράφετε, το περιμένω. Λοιπόν, είπατε ότι επανασχεδιάσατε ένα τυποποιημένο κλειστό γυμναστήριο τύπου ΤΑΦ11Β. Τι εννοείτε? Επανασχεδιάσαμε την μελέτη για να γίνει το κλειστό στο Γαύριο να είναι μια εφικτή δυνατότητα και όχι να παραμείνουμε σε μια μελέτη. Και έτσι άρα πήρατε την προηγούμενη μελέτη και κάνατε και έτσι την προηγούμενη μελέτη και έτσι που είχαμε να ολοκληρώσω λίγο. Θέλετε να μιλήσω? Για να βοηθήσετε συνολικά την απάντηση. Άρα πήρατε την προηγούμενη μελέτη και επανασχεδιάσατε τον τύπο αυτό πάνω στην μελέτη που υπήρχε? Όχι, αυτό θέλω να σας πω. Επανασχεδιάσαμε τον τρόπο κατασκευής του κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο.
Και από την μελέτη ήδη που είχαμε βρει, δεν τη χρησιμοποιήσαμε, διότι ήταν ανέφικτη η χρηματοδότησή της και προχωρήσαμε στην εφικτή και μόνο από το Υπουργείο Αθλητισμού χρηματοδότηση για το τυποποιημένο σχέδιο του ΤΑΦ 11Β, το οποίο φυσικά θα έχει αρκετές παρεμβάσεις αρχιτεκτονικές, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι αρκετά χρόνια πριν και τώρα οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις είναι για να ταιριάξει απόλυτα στο χώρο. Και πραγματικά έχει βγει ένα απίστευτα όμορφο γήπεδο, απόλυτα λειτουργικό, από όλες τις απόψεις, και θα ήθελα να σας διαβάσω, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είδα. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, το Συμβούλιο λοιπόν Αρχιτεκτονικής, το οποίο μας έστειλε την απόφαση στις 13 Αυγούστου του 2024, γνωμοδοτεί ομόφωνα, εγκρίνεται από μορφολογική και οικοπλαστική άποψη και ως προς τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, εγκρίνεται η ετούμενη παρέκκληση ως προς το ύψος του κτηρίου σε 12,55 μέτρα, δεδομένου ότι πρόκειται για ειδικό κτίριο με συγκεκριμένες προδιαγραφές ύψους, το οποίο με τη λιτή και απέριτη μορφολογία και οικοπλασία του εντάσσεται αρμονικά στο ευρύτερο αποτελούμενο από εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και ανοιχτές εγκαταστάσεις αθλητικές περιβάλλοντα του οικισμού. Το λέω αυτό, το τονίζω, το εντάσσεται αρμονικά, γιατί στην προηγούμενη απόφαση αυτό δεν υπήρχε. Είναι ένα κτίριο το οποίο λοιπόν έρχεται στην περιοχή και πραγματικά κοσμεί όλη την περιοχή. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιοδήποτε άλλο κτίριο όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες που θα γίνονται εκεί. Τον αθλητικό χώρο όπου είναι απόλυτα σωστό σύμφωνα με τα επίσημα μέτρα μήκος και πλάτος των γηπέδων και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα γήπεδο προκειμένου να γίνονται εκεί αγώνες. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει εδώ και καιρό, από το 2015 αν θυμάμαι καλά, η γειτόνισσά μας η Τίνος. Είναι ένα κλειστό το οποίο το έχουν μεγάλες πόλεις, Γιάννενα, Κέρκυρα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά κατασκευάζεται για αυτό το λόγο, προκειμένου τα παιδιά μας να μπορούν να αθληθούν και να γίνονται εκεί πέρα αγώνες κάθε είδους, μπάσκετ, βόλεϊ και οτιδήποτε άλλο, κάτι διάβασα για ξυφασκία, για τούτο. Όλα αυτά μπορούν να γίνονται. Όλα. Σας ακούω. Με ρωτήσατε κάτι και δεν απάντησα, δεν θυμάμαι γιατί είπα τώρα για το συμβούλιο αυτό. Δεν ακούγεστε, κύριε. Ναι. Μπορεί να μας πει η τεχνική υπηρεσία τις δυνατότητες που έχει, δηλαδή πόσα καθίσματα, τι δυνατότητα έχει το καινούριο κλειστό και αν γνωρίζει μέχρι ποιες διοργανώσεις μπορεί να διοργανώσει. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, αν έχω καταλάβει καλά, έχει μία μείωση γύρω στα 120-130 καθίσματα και έχει και μία μείωση στη δυνατότητα της φιλοξενίας συγκεκριμένων αγώνων με τη λογική που σχεδιάσαμε και εμείς το προηγούμενο μέσα της παρενέσεις του κ. Σουσούδη και του κ. Αδάμη, που είναι άνθρωποι του χώρου και γνωρίζανε. Το να μπορούσαμε να κάνουμε στο Α1 βόλεϊ. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτή η Α1 βόλεϊ. Και να ξεκαθαρίσω το εξής. Ήλαγα να το πω στην τοποθέτησή μου, να το πω από τώρα, επειδή είναι πολύ συνενετικό όλο αυτό που κάνουμε. Να ξεκαθαρίσω ότι όπως λέει και ο λαός, όταν σου χαρίζουν γάιδαρο, δεν το κοιτάς στα δόντια. Και αυτή τη στιγμή, επειδή δεν διεκδικήσαμε κάτι, να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κύριο Βρούτση, γιατί αυτό που έκανε για το νησί είναι εξαιρετικό. Έβγαλε μια ονομαστική πρόσκληση για το κλειστό γυμναστήριο και διασφάλισε ένα ποσό. Να πω ότι εμένα πραγματικά με ξεπερνάει το γεγονός ότι ήταν ανέφικτο οικονομικά να χρηματοδοτηθεί, γιατί και ως δίκης αποδείξαμε ότι μπορούσαμε να χρηματοδοτούμε και θα θέλαμε και ένα ιστορικό που χτύπησε ο κύριος Σουσούδης πόρτες και δεν βρήκε τα υπόλοιπα χρήματα με δεδομένο ότι υπήρχαν τα συγκεκριμένα. Και να πω και κάτι άλλο, που είναι πολύ σημαντικό, ότι το ότι κάνουμε όχι κάτι λιγότερο από ό,τι τα διπλανά νησιά, τα οποία βέβαια τα έχουν κάνει και πριν 15 χρόνια, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που επιθυμούμε για τις επόμενες γενιές. Το να βάζουμε υψηλούς στόχους, όχι ανέφικτους, γιατί δεν είναι ανέφικτο το να έχεις μια διαφορά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να έχεις δυνατότητα να μπορείς να δεις μια υποδομή στα επόμενα σε βάθος χρόνου και αναπτυξιακά, δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζει την ενέργεια, την πράξη και το δεδομένο που έκανε ο βουλευτής Χεκλάνου και ο υπουργός για το νησί, προφανώς. Όμως σίγουρα
είναι κάτι το οποίο δεν αναδεικνύει την προσπάθεια του Δημάρχου από τη στιγμή που είχε ένα καθόλου όριμο έργο να το πάει παραπάνω. Και το λέω αυτό και με ένα απλό δεδομένο. Ξέρετε, πολλές φορές η προτεραιότητα που βάζουμε στις χρηματοδοτήσεις, ας πούμε να υπερδιπλασιάζουμε το κόστος για την καθαριότητα και να έχουμε ένα πιο βρώμικο νησί, είναι μια προτεραιότητα και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που από το 2024 τα τακτικά έσοδα του Δήμου Άδρου έχουν αυξηθεί κατά 1.200 και με τη λογική ότι αυτά τα έργα δεν τελειώνουν σε ένα χρόνο, μπορεί να τελειώσουν σε 3, σε 4, σε 5, με μια πολυετή δέσμευση μέρους αυτών των χρημάτων, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει με τη χρηματοδότηση, όχι με την πρόσκληση, με τα χρήματα που τελικά έβαλε ο Υπουργός και το Υπουργείο, θα μπορούσαμε να φτάσει σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέω ότι είναι τι στόχους βάζεις και πού τους πας. Τα λεφτά τα είχαμε μέσα στο Δήμο. Να ενημερώσω και να ξαναπώ. Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Άνδρου από το 2024 είναι 1.200.000 ευρώ παραπάνω από ό,τι ήταν μέχρι πέρσι. Επίσης, έχουμε ένα φιλικά προσχήμενο περιφερειάρχη. Μία έπαρχο που έχει εκλεγεί με υψηλό ποσοστό και ένα, από το νησί μας. Δεν νομίζω ότι εξαντλήσαμε τις πηγές και προφανώς δεν θα είμαστε απέναντι σε ένα έργο το οποίο είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση και με την ευχή να ολοκληρωθεί. Να κάνω μία ερώτηση και απευθύνομαι πιο πολύ στην τεχνική υπηρεσία. Μπερδεύουμε κάπως τη λογική, είπε βέβαια ότι έχετε πάρει απόφαση από το Τεχνικό Συμβούλιο για να πάει μελέτη κατασκευή. Μένα λίγο αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, με την έννοια ότι από τη μια αναφερόμαστε σε ένα τυποποιημένο έργο και από την άλλη δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που πάμε σε ένα τυποποιημένο έργο για να πάμε μελέτη κατασκευή. Έχει πάρθει, ρωτάω λοιπόν, έχει πάρθει η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου και ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης αυτή, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να πάει μελέτη κατασκευή. Κοιτάξτε, θα σας διαβάσει η Ειρήνη την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου. Έχει υπαρθεί, έτσι, που συμφωνεί με το διαγωνισμό ως μελέτη κατασκευή. Και μετά, άμα θέλετε, να σας πω λίγο τις διαφορές που έχει το παλιό κλειστό γυμναστήριο της προηγούμενης διοίκησης με το καινούριο. Έτσι, μπορώ να σας πω στα γρήγορα. Όσον αφορά βέβαια τον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει καμία αλλαγή. Ο αγωνιστικός χώρος είναι 34x22 και στα δύο κλειστά γυμναστήρια. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι στις κερκίδες. Νομίζω αυτό είναι στάνταρ, Κώστα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ, ναι. Πιθανόν να υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο. Στην άνεση που έχει γίνει. Παλιό είχε 500 θέσεις, το καινούργιο έχει 380 και είναι ένα μέτρο πιο χαμηλό. Στα προπονητήρια μπορεί να έχει μικρότερες αυτές. Στα προπονητήρια. Καθαρίζουμε, γιατί ακούστηκε για προπονητήριο. Λοιπόν, στα γήπεδα όπου γίνονται επίσημοι αγώνες είναι στάνταρ. Και είναι αυτό που είπε, Κώστα, τώρα. Ναι, και η άνεση στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από τον αγωνιστικό χώρο διαφοροποιείται. Είναι μικρότερο. Όχι, είναι ίδιες οι διαστάσεις. Στον περιβάλλον χώρο, λέω. Γύρω από τις... Δεν λέω για τον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι ξέρω είναι ίδιες οι διαστάσεις. Δεν αλλάζει τίποτα. Και στον περιβάλλον χώρο. Εκεί πολλά είναι στις κερκίδες, οπότε είναι και ένα μέτρο πιο κοντό το νέο κλειστό από το παλιό. Αυτό βέβαια η διαφορά μεγάλη που είναι. Η παλιά μελέτη προέβλεπε, ας πούμε, μια αίθουσα γυμναστικής 150 τετραγωνικά. Εξτρά, κάτω από τις κερκίδες. Γιατί οι κερκίδες ήταν ψηλές. Το χιονόπλο δεν την προβλέπει. Και επίσης η παλιά μελέτη προέβλεπε στον πάνω όροφο, είχε τρία επίπεδα. Έτσι. Στον πάνω όροφο προέβλεπε γραφεία διοίκησης διοικητικών υπαλλήλων, δεν ξέρω τι, 140 τετραγωνικά. Ούτε αυτά υπάρχουν. Έτσι, ουσιαστικά η παλιά μελέτη είχε κλιμακοστάσιο στις κερκίδες που ανέβαινε σε δύο επίπεδα. Στην καινούργια δεν υπάρχει, είναι όλες οι αίθουσες ισόγειες και οι κερκίδες είναι, ας πούμε, πρώτος όροφος. Και αυτό έριξε το κόστος για 3 εκατομμύρια. Αν αυτά τα 3 εκατομμύρια τα είχαμε ή τα έχουμε ή μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο κλειστό γυμναστήριο, άνετα. Έτσι, ο Δήμος Άνδρου είναι και τώρα ένας από τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα που δεν έχουν κλειστό γυμναστήριο. Άλλοι Δήμοι του μεγέθους της Άνδρου έχουν 3 και 4. Και στα γυμναστήρια. Έτσι. Κώστα, να ρωτήσω λίγο. Στη μελέτη αυτή, την εγκεκριμένη που χρηματοδοτείται, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και έχει γίνει μια καινούργια μελέτη αυτή που είχαμε δημιουργήσει εμείς στον περιβάλλον χώρο. Κοιτάξτε, έχει κάποιες διαμορφώσεις ο περιβάλλον χώρος. Έτσι, τώρα πλήρες δεν μπορώ να σας πω αν είναι ολοκληρωμένες οι διαμορφώσεις. Έτσι, κάποιες διαμορφώσεις έχει. Τώρα, σε τι βαθμό είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Τις βασικές. Κύριε Κλάρα, μου δίνετε λίγο, σας παρακαλώ, το λόγο έτσι για να απαντάμε σε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, όντως, αυτό που αλλάζει επί της ουσίας
δεν είναι τίποτε άλλο από τον αριθμό ατόμων στις κερκίδες, δηλαδή οι κερκίδες, οι οποίες είναι στο παλιό 500, γιατί είναι πολύ υψηλό, και στο καινούριο είναι 400. 380 λέει η μελέτη, είναι 400 όμως, θα γίνουν 400. Τα τάφα 11β 400 έχουν. Και μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα επέκτασή του, αν μικρύνει στα σκαλοπάτια με προδιαγραφές, να γίνουν 450. Απλά ανεβαίνει το κόστος. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι εκεί γίνονται αγώνες μπάσκετ Α2 εθνική κατηγορία. Δηλαδή ομάδες, όχι όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, που είναι στην Α1. Αυτοί επίσημοι αγώνες εκεί δεν μπορούν να γίνουν. Α2 όμως γίνονται. Α1 γυναικών γίνονται, δηλαδή Α1 πρωτάθλημα που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις γυναίκες, να πω και την ΑΕΚ, είναι λοιπόν εφικτό να γίνουν και ένα Final Four δηλαδή εκεί. Αγώνες βόλεϊ γίνονται, διότι το ύψος είναι 12,5 μέτρα και ένα γήπεδο βόλεϊ για να μπορείς να παίξεις θέλει maximum 9,5 μέτρα ύψος για να μπορεί να γίνει ένας αγώνας βόλεϊ. Άρα και εκεί είμαστε καλυμμένοι. Σας το ξαναλέω, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι αυστηρά μελετημένο από ειδικούς του Υπουργείου Αθλητισμού, και αυτό το γήπεδο, με κάποιες βέβαια παρεμβάσεις κατά καιρούς, χτίζεται συνέχεια σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Θεωρώ και επίσης τα λειτουργικά του ή επισκευές που ενδεχόμενα να χρειαστεί μετά, ένα τριώροφο κτίριο, το οποίο δεν θα προσφέρει τίποτα παραπάνω με 140 τετραγωνικά γραφεία, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω κι εγώ τι γραφεία για να είναι κενά. Δεν θα προσφέρει κάτι. Μακάρι να υπήρχαν τα 3 εκατομμύρια ακόμα, που δεν είναι 3, έγιναν τώρα, γιατί παλιά ήταν 3,5-4. Όταν λέω παλιά, εννοώ όταν τα χρήματα που μας έδιναν ήταν maximum στα 2,5 με 2,700. Εκεί λοιπόν ήταν ανέφικτο, και εκεί είχαμε πει όντως να προσπαθήσουμε να βάλουμε από τα χρήματα του Δήμου με μια τριετή δέσμευση 200.000 το μήνα. Ευτυχώς όμως δεν έγινε αυτό. Για να φτάσω στον προϋπολογισμό που ο κύριος Λοτσάρης λέει με μεγάλη ευκολία ότι μπορεί να γίνει από το Δήμο, μακάρι να μπορούσε να γίνει, ξεχνάει ότι το ρεύμα στη ΔΕΗ έχει διπλασιαστεί σχεδόν, ξεχνάει ότι πρέπει να γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός συντήρησης των βιολογικών, συντήρησης όλων των υπολείπων αντλιοστασίων, τηλεμετρίας, ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ διαγωνισμός γι' αυτό. Ξεχνάει λοιπόν ότι πρέπει να γίνει και αυτό, και άλλα πολλά έξοδα τα οποία πραγματικά έρχονται και πραγματικά είναι, να πω τώρα και κάτι άλλο που σκέφτηκα αυτή τη στιγμή, η αφαλάτωση. Και αυτή τη στιγμή προχωράμε σε μία αφαλάτωση ως κατεπήγον. Έχουμε θέμα τεράστιο στο νησί. Και όχι, ευτυχώς όχι το καλοκαίρι, το αποκτήσαμε τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Λοιπόν, και θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας κάνω ενημέρωση για αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν δεν έχει ο Δήμος τη δυνατότητα να δώσει 3 εκατομμύρια που λέει ο κύριος Λοτσάρης, 1 εκατομμύριο το χρόνο, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και προφανώς, εάν ήταν η κατασκευή ενός προπονητηρίου που ακούω να λέγεται, ας πούμε, και πραγματικά θλίβομαι για όλο αυτό που κάποιοι γράφουν, αν ήταν λοιπόν ένα προπονητήριο για να κάνουμε κανονικό γήπεδο, ναι, θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προχωρήσουμε. Εδώ όμως πρόκειται για ένα επίσημο γήπεδο που μπορούν να γίνουν εκεί όποιοι αγώνες γίνονται και στο κατά 100 θέσεις κερκίδων περισσότερο στην προηγούμενη μελέτη. Επίσης να σας πω το εξής, ότι πριν πάρουμε όλες αυτές τις αποφάσεις είχαμε πάρει και προφορικές πληροφορίες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες αν μπορούσε να δοθεί χρηματοδότηση. Και πήραμε και από τον κύριο Βουτσίνο, που είναι εκπρόσωπος περιφέρειας, πήραμε και από τον κύριο Μαμαλούγκα, από τον ΕΠΕΡΑ, αν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κλειστό. Οι απαντήσεις ήταν αρνητικές. Και για να μην σας το λέω αυτό, επειδή προφορικά ήξερα πως θα φτάσουμε σε κάποιο τέτοιο σημείο, τα ζήτησα γραπτός. Και έτσι λοιπόν, μετά μας έστειλαν και το γραπτό έγγραφο στις 25 Ιουνίου του 2024, και λέει το θέμα είναι βεβαίωση περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου, συγχρηματοδότησης. Όχι χρηματοδότησης άμεσης.
συν χρηματοδότηση του έργου κατασκευή κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο. Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού που είχαμε στείλει εμείς, αν μπορούμε να μας χρηματοδοτήσουν, να συν χρηματοδοτήσουν, θέλουμε να γνωρίσουμε το έργο του θέματος. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο 21-27, καθώς η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δράσεις του. Υπογραφεί ο προϊστάμενος κύριος Αντώνης Βουτσίνος. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ζητήσαμε και εκεί έγγραφη απάντηση. Και την πήραμε στις 26/6 από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Χορήγηση βεβαίωση. Σε συνέχεια λοιπόν του υπαρήφημου εγγράφου που είχαμε στείλει 16, σας γνωρίζουμε ότι έργα όπως το περιγραφόμενο δεν έχουν επιλεξιμότητα από το πρόγραμμα. Υπογραφή Νικόλαος Μαμαλούγκας. Δηλαδή θέλατε να προχωρήσω σε ένα έργο το οποίο δεν είχε χρηματοδότηση? Ήταν δυνατόν? Το προηγούμενο ποιος το υπέγραφε το έγγραφο? Ο κύριος Βουτσίνος. Ωραία. Με την έπαρχο και τον περιφερειάρχη μιλήσατε? Έχετε έγγραφο από εκεί? Έχω μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη. Αυτή τη στιγμή στο τούπουδου της περιφέρειας δεν υπάρχουν χρήματα. Και δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Λοτσάρη, 400.000 ευρώ που ζήτησα για να γίνει ο δρόμος στο Βακόνι, ο οποίος δρόμος τα χρήματα πήγαν πίσω. Και δεν μίλησα καν για τα 7 εκατομμύρια. Που το ξέρανε βέβαια. Έτσι λοιπόν, θέλω να κλείνοντας, πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θέλει την απόλυτη συνένεση και την απόλυτη εμπιστοσύνη να έχετε, πραγματικά το λέω, να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που πάει να γίνει. Πάει να γίνει ένα καταπληκτικό κλειστό. Όταν έρθει η ώρα θα το δείτε όλοι, θα το απολαύσουμε όλοι και εμείς, η μεγαλύτερη νεολαία, αλλά και η νεολαία μας, θα το απολαύσουμε όλοι αυτό το γήπεδο. Και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και θα τρέξουμε τις διαδικασίες όσο γίνεται περισσότερο. Ήδη πάμε για δημοπράτηση μέσα στο 24. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω πραγματικά τον Κώστα που τον βλέπω απέναντί μου, την Ειρήνη, την Παρλιάρου, όλα τα παιδιά της τεχνικής που πραγματικά... κλείνει. Α, εντάξει, έχουμε χρόνο. Που πραγματικά έκαναν τα πάντα προκειμένου να ακολουθήσουν τις γρήγορες διαδικασίες ώστε μέσα στο 24 που είχαν τα χρήματα, τα είχαμε εξασφαλίσει και μέσα στο 24, μέσα στους χρόνους αυτούς, να μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλες τις διαδικασίες και το προχωρήσαμε. Είναι ένα γήπεδο καταπληκτικό και κάτι άκουσα στην αρχή, κύριε Λοτσάρη, ότι εγώ και ο Αδάμη σας είπαμε τι γήπεδο να κάνετε και βάσει αυτών προχωρήσατε. Πρέπει να ξέρετε, και δεν θέλω να το πω για τίποτε άλλο, ούτε να δημιουργήσω κουβέντες ούτε έρηδες, θέλω να ξέρετε ότι πάντα ήμασταν υπέρμαχοι του ΤΑΦ 11Β, ένα γήπεδο το οποίο είχαμε πάρει έγκριση από το ειδικό αναπτυξιακό το 18 για 1,5 εκατομμύριο τότε. Από το ειδικό αναπτυξιακό, ένα γήπεδο το οποίο ούτε καν μπήκατε στη διαδικασία να το προχωρήσετε, γιατί λέγατε ότι τίποτα δεν είχε γίνει έτσι με ένα αφορισμό. Δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ υπήρχε η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για 1,5 εκατομμύριο. Πάντα λοιπόν και εγώ και ο Βασίλης ο Αδάμης, αλλά και το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο του 2014-2019, όλοι ήμασταν υπέρμαχοι του ΤΑΦ 11Β, ήταν το καλύτερο γήπεδο που θα μπορούσε να γίνει στο νησί μας. Και το πιο εφικτό. Δήμαρχε, μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση? Απλά πιέζει ο χρόνος τον κύριο Μίλη. Πολύ σύντομος. Πολύ σύντομος. Το σύστημα και θέλει να γράψει τις αποφάσεις. Ναι, πολύ σύντομα θα είναι. Καταρχάς, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Αθλητισμού, στον κύριο Βρούτσι, ο οποίος πραγματικά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αν δει κανείς τα οικονομικά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου, έχει δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για την Άνδρο. Και άρα το οφείλουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πράγματι σχεδιάστηκε ένα αρκετά ακριβότερο γήπεδο κατά την προηγούμενη θητεία, το οποίο όμως θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, ήταν ένα αντικείμενο διαβούλευσης ουσιαστικά ανάμεσα στις τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την κοινωνία και τη διοίκηση. Θα πω για παράδειγμα ότι μέσα από μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάστηκε ο μελετητής να στρέψει όλο το γήπεδο
διότι μπήκε, ας πούμε, η αίσθηση ότι δεν πρέπει οι πόρτες να ανοίγουν προς το βορρά, γιατί θα κρυώνει ο κόσμος και δεν θα ανοίγουν οι πόρτες. Δηλαδή, αναγκάστηκε ο μελετής να στρέψει όλο το γήπεδο. Επίσης, το προηγούμενο γήπεδο δεν είχε μόνο θέματα αθλητικού χαρακτήρα. Είχε, για παράδειγμα, δημαρχές στην οροφή φωτοβολταϊκά. Όπως είπες, το θέμα της λειτουργίας, του κόστους, του ενεργειακού κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και για ένα τόσο μικρό δήμο όπως είναι ο Δήμος Άνδρου. Αυτό, για παράδειγμα, καταργείται. Αυτό σημαίνει μια σημαντική μείωση του κόστους κατασκευής σήμερα, αλλά μια τρομακτική αύξηση του κόστους λειτουργίας τα επόμενα χρόνια. Δεν καταργούνται δηλαδή και δεν αλλάζουν μόνο αθλητικά θέματα, καταργούνται και λειτουργικά θέματα για το μέλλον. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι κανείς μέχρι και την παραλαβή των μελετών από την Οικονομική Επιτροπή δεν έβαλε ποτέ θέμα για αυτό το γήπεδο. Δηλαδή, όλοι εμείς, και εσύ δήμαρχοι και πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ήταν παρόντες το 23. Κανείς δεν είπε ότι δεν παραλαμβάνουμε την προηγούμενη μελέτη γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή, εδώ ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν είμαστε αντιπολίτευση, απαιτούμε το max. Να σε διακόψω, με συγχωρείς για την κουβέντα. Δεν ξέραμε πόσο κοστίζει, δεν ξέραμε καν τη μελέτη. Πολύ σωστά. Όταν πήραμε την απόφαση, δεν ξέραμε πόσο κόστιζε το γήπεδο. Εγώ σέβομαι την απόφαση. Κύριε Θωμά, όταν πήγα για να ζητήσω χρηματοδότηση, ζήτησα για το γήπεδο αυτό χρηματοδότηση. Το πιστεύω, είμαι σίγουρος. Το ποσό ήταν αυτό. Ξεκινήσαμε διαδικασία, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Εγώ είπα, αν με επιτρέπεις να τελειώσω. Απλά λέω ότι. Και με το γήπεδο, που είναι τεράστιο γήπεδο και έχει τεράστια λειτουργικά κόστη. Δεν είναι μόνο το ρεύμα το κόστος. Είναι οι συντηρήσεις. Αν με επιτρέψεις όμως να τελειώσω, δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Υπήρξε λοιπόν. Αν με επιτρέψεις τώρα να κάνω μια παρατήρηση, το παραλαμβάνω όμως μια μελέτη χωρίς να έχω ρωτήσει ποιο είναι το κόστος της μελέτης. Εντάξει, έχει ένα θέμα αυτό και σαν πολιτική κίνηση δηλαδή. Γιατί τότε και η διοίκηση και η αντιπολίτευση παρέλαβε μια μελέτη και τώρα λέμε ότι δεν ξέραμε το κόστος της μελέτης που παραλάβαμε. Έτσι. Δηλαδή, από την τεχνική υπηρεσία δεν το ξέραμε το κόστος. Κακώς την παραλάβαμε όμως τότε. Κατά τη γνώμη μου. Εσείς το φέρατε. Ναι, όχι, δεν το φέρα εγώ, αλλά κακώς την παραλάβατε. Α πούμε, όχι, αυτό το έργο. Άρα, άμα δεν ξέρατε, εσείς έπρεπε να ξέρουμε εμείς. Όχι, θα έπρεπε να μην την παραλάβατε τότε, κατά τη γνώμη μου, αφού δεν ξέρατε το κόστος. Πρέπει να γίνει το έργο. Και γι' αυτό είπαμε ναι. Ωραία. Λοιπόν, άσε με να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορετική διαχείριση των πραγμάτων. Βάζουμε τοπικούς στόχους σαν αντιπολίτευση. Όταν όμως είμαστε διοίκηση, ερχόμαστε στην πραγματικότητα και προσπαθούμε αυτούς τους στόχους να τους κάνουμε υλοποιήσιμους. Εδώ λοιπόν πήγαμε λίγο ανάποδα. Δεν βάλαμε ένα στόχο του τι θέλουμε να φτιάξουμε, αλλά προσαρμόσαμε τις απαιτήσεις μας με βάση τη χρηματοδότηση που έχουμε. Επίσης θέλω να πω, κλείνοντας, ότι αυτές οι απαντήσεις που πήρατε, Δήμαρχε, είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν χρειαζόταν καν να ρωτήσετε, διότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συγχρηματοδοτούν. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν. Και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν προβλέπουν δράσεις αθλητικού περιεχομένου. Το ζήτημα είναι εάν έγινε προσπάθεια συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, παραδείγματος χάρη από το Φιλόδημο, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από κάποιο άλλο φορέα που θα μπορούσε να συγχρηματοδοτήσει. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν δεδομένο ότι η απάντηση θα ήταν αρνητική. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνεται, κλείνοντας τη συζήτηση, η δική μου τοποθέτηση είναι η εξής. Είναι αρκετά ικανοποιητικό για την τοπική κοινωνία αυτό που φτιάχνεται και για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και γι' αυτό και η ψήφος μου θα είναι θετική βεβαίως να φτιαχτεί. Είναι και ικανοποιητικό αυτό που φτιάχνεται και μια χρηματοδότηση έτοιμη, είναι αδύνατον ο Δήμος να πει όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κατά τη γνώμη μου επίσης, ότι εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες να φτιαχτεί κάτι μεγαλύτερο, το οποίο δεν θα είχε μόνο, και κλείνω με αυτό, αθλητικές δυνατότητες, αλλά και αναπτυξιακές δυνατότητες. Θα μπορούσε, ας πούμε, το προηγούμενο γήπεδο να γίνει ένα Final Four, πώς το λένε, του βόλεϊ, που σημαίνει
αναπτυξιακές και οικονομικές δυνατότητες για την περιοχή. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες Α1, αλλά θα μπορούσε να γίνει προετοιμασία το καλοκαίρι και προπονήσεις μεγαλύτερων ομάδων. Αυτό σημαίνει και οικονομικές δυνατότητες για την τοπική κοινωνία και για το νησί εν γέννη και διαφημιστικές. Κάνουμε λοιπόν, κλείνω, ψηφίσω θετικά, ευχαριστώ τον Υπουργό γιατί αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, από όλη την Ελλάδα βοήθησε ειδικά την Άνδρο. Θεωρώ όμως ότι ο Δήμος δεν εξήγησε όλες τις δυνατότητες να φτιάξει κάτι μεγαλύτερο και πιο αναγκαίο για την οικονομία του νησιού. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Συγγνώμη λίγο και πριν προχωρήσετε στη ψηφοφορία, θα ήθελα. Όχι, πριν, σαν πρόεδρος. Σε παρακαλώ. Να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον κι εγώ και τον Υπουργό και όλη την προσπάθεια που γίνεται να υλοποιηθεί το έργο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και ελπίζω να καλύψει την τοπική κοινωνία. Άσε καλά. Να απαντήσω λοιπόν στον Κυριάκο, στον κύριο Θωμά. Να πω κι εγώ. Πέστε για την πρόεδρε και τα πούμε. Πάλι θα ξαναπείτε, αφού είπατε. Πάλι θα ξαναπείτε. Τελειώσαμε. Δεν σας αρέσει να με ακούτε. Είπατε, ο κύριος Μίλας πρέπει να το κλείσει τώρα. Δεν γίνεται. Έχουμε περάσει. Δύο λεπτά. Ωραία, πείτε. Δύο λεπτά. Ωραία. Ξεκινάω από τώρα. Βεβαίως. Ωραία. Να πω το εξής. Υπήρχε, καταρχήν είναι ένα κοινό αίτημα χρόνων για την κοινωνία, από τα παιδιά που ασχολούν με το μπάσκετ. Είναι από τα λίγα παιδιά που κι εγώ ως δήμαρχος είχα συνένεση και στήριξη. Τα δεδομένα συγκεκριμένα, είχαμε σχεδιάσει κάτι πολύ καλύτερο. Τα δεδομένα είναι ότι υπήρχε μια όρημη διαδικασία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω τα διαιτή που βγάζετε που είναι γεμάτο τοξικότητα και μορφή. Να πω όμως ότι επειδή είπατε ότι εμείς το κόψαμε το 19, δεν είχαν γίνει ούτε τομές από την αρχαιολογία για να πάρουμε την έγκριση που με ευκολία πήρε τώρα, γιατί έχουν γίνει αυτή η έρευνα που ήταν προϋπόθεση. Άρα τάζατε το 19 γήπεδο χωρίς να έχετε κάνει το βασικό, να έχουμε ελέγξει το χώρο από αρχαιολογικές άποψεις. Να πω επίσης ότι η κρίσιμη αλλαγή δεν είναι ούτε ο Σουσούτης πόσο αποδοτικός είναι ότι είχαμε μια τεχνική υπηρεσία στο Δήμο Άνδρου που είχε ασχοληθεί με το έργο και είχε την οριμότητα το έργο να μπορεί να διαχειριστεί και να φέρει αυτούς τους χρόνους ρεκόρ. Και το βασικότερο, είχαμε τη θέληση του Γιάννη του Γρούτσι να στηρίξει αυτό το νησί και να χρηματοδοτήσει ένα έργο, όχι να διεκδικήσουμε όπως έγινε με το σχολείο, ας πούμε, στη χώρα, να μας κάνει απευθείας ανάθεση το σύνολο των χρημάτων της μελέτης που εκπονήθηκε εν τέλει. Και προφανώς θα το ψηφίσουμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή, αν και μειώθηκε αισθητά η στόχη που με βάλει. Εντάξει, στη ζωή δεν τα καταφέρουμε όλα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ κλείνοντας, γιατί υπάρχει στο πίσω μέρος των λόγων σας η υποβάθμιση του έργου και το έργο αυτό δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιοδήποτε άλλο κλειστό αθλητικό κέντρο. Θα το δείτε, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στο νησί μας. Από αρχαιολογικής άποψης, κύριε Λοτσάρη, η προηγούμενη μελέτη, όταν το ειδικό αναπτυξιακό σου δίνει χρήματα και σου λέει προχώρα στην οριμότητα, παίρνεις το δρόμο στα Υπουργεία και πας για την οριμότητα του έργου. Είχαμε εξασφαλίσει λοιπόν τη χρηματοδότηση τότε, κάτι που δεν κάνατε τώρα εσείς. Γιατί εμείς ξεκινάγαμε με τη χρηματοδότηση και μετά με τις μελέτες. Είχαμε λοιπόν τη χρηματοδότηση και οφείλατε να κάνετε τη μελέτη εσείς να ολοκληρωθεί. Εσείς ξεκινάτε με τις μελέτες. Αυτό είναι η λογική σούπερ μάρκετ, κύριε Σουσούδη. Κάνετε με τις μελέτες σαν ό,τι βρούμε, παίρνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και μην απαντάτε και μην μπαίνετε έτσι όπως να είναι. Λοιπόν, το κάτι καλύτερο λοιπόν σας το απάντησα. Όσον αφορά και τις προπονήσεις που ανέφερε ο Κυριάκος ο Θωμάς, θα του πω ότι οι προπονήσεις μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε ομάδα και από ομάδα του εξωτερικού. Από ομάδες, αφού είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι η αθλητική του εγκατάσταση ίδια ακριβώς με τους αγωνιστικούς χώρους που γίνονται όλοι οι αγώνες, έτσι λοιπόν προπονήσεις μπορούν να γίνονται από όλους και από του εξωτερικού και από την Α1 και από παντού. Αγώνες λοιπόν γίνονται και βόλεϊ και μπάσκετ, όπως προείπα και στην αρχή. Επίσης, άκουσα για φωτοβολταϊκά. Εγώ δεν έχω δει στη μελέτη αυτή φωτοβολταϊκά πουθενά. Που λέτε, που αναφέρεστε. Δεν υπάρχει φωτοβολταϊκό που αναφέρει ο κύριος Θωμάς. Φυσικά όμως,
Όταν μετέπειτα μπορούμε να βρούμε τη δυνατότητα να βάλουμε φωτοβολταϊκά, θα τα βάλουμε κι εμείς. Υπάρχει δήμαρχη, γι' αυτό είναι και κλειμένο το η οροφή του. Δεν υπάρχει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλεψη. Για τα 7, πρόβλεψη σε όλα υπάρχει πρόβλεψη. Υπάρχει. Εάν η οροφή έτσι όπως είναι τώρα κλειμένη, δεν μπορεί να βάλει. Άλλο πρόβλεψη να βάλω άλλα 3 εκατομμύρια και άλλο στα χρήματα αυτά μπαίνουν και φωτοβολταϊκά. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό που το λέμε δεξιά και αριστερά, α, θα βάζαμε και φωτοβολταϊκά με τα 7 εκατομμύρια. Όχι, θέλαμε άλλο 1 εκατομμύριο τα φωτοβολταϊκά. Που μπορούμε και τώρα να το κάνουμε. Ναι. Ξαναλέω, αν υπάρχει πρόβλεψη στην κατασκευή, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη θετική σας, για τη θετική έκβαση του θέματος, έτσι πολιτισμένα όπως έγινε και ωραία, γιατί είναι για ένα καταπληκτικό έργο στο νησί που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι την τεχνική υπηρεσία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βρούτσι, τον υπουργό μας του αθλητισμού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα στο έργο. Προσπάθησε να βρει τα χρήματα μέσα από το πρόγραμμα του Υπουργείου. Είχε στην αρχή πολλές δυσκολίες, τα βρήκε. Μας εξασφάλισε λοιπόν τη χρηματοδότηση. Και να βάλω εδώ ένα μικρό κόμμα και να πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει αύριο ή μεθαύριο. Το είπε και εκείνος, το λέει και εκείνος, ότι καλώς επόμενο των πραγμάτων είμαστε έτοιμοι για τη χρηματοδότηση. Θέλω να το πω και στο λέει εκείνος. Ίσως να έχει εκείνος την τελική κουβέντα. Εμείς προχωράμε πάντως για την υποβολή στο πρόγραμμα, στην πρόταση του Υπουργείου. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα. Ωραία. Επειδή, πρόεδρε. Νομίζω αρνητική απάντηση, αρνητική ψήφο. Πρόεδρε. Όχι, ναι, ναι, είμαστε θετικοί. Επειδή έχει στοιχεία ιστορικότητας αυτή η ψήφιση, να βάλουμε και το διαμάντι μέσα. Να πάρετε ένα τηλέφωνο να ψηφίσει. Διαμαντή, ψηφίζουμε ναι για το κλειστό. Ναι, και ο διαμαντή. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, διαμαντή, εντάξει. Μπράβο, διαμαντή. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, τα λέμε σε λίγο. Γεια σας, καλή συνέχεια.